σε νέες προκλητικές δηλώσεις οι οποίες αμαυρώνουν την εθνική μας μνήμη έναν αιώνα από τη μικρασιατική καταστροφή και την επικράτηση των τουρκικών στρατευμάτων στη Σμύρνη, προέβη σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην προεκλογική του ομιλία στην παρουσίαση των υποψηφίων δημάρχων της περιφέρειας της Σμύρνης για τις εκλογές της 31 Μαρτίου 2024. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα sigmalive.com, ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε πως οι περιοχές του Μαρμαρά και του Αιγαίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Σμύρνη, είναι τα εδάφια που φυτεύτηκαν οι πρώτοι σπόροι, τα πρώτα θεμέλια και τα πρώτα βήματα της χιλιόχρονης ύπαρξής μας. Έχουμε εργαστεί σκληρά και έχουμε κάνει πολλές θυσίες για να τα διατηρήσουμε ως πατρίδα μας αυτά τα αρχαία εδάφη, τα οποία φιλοξένησαν πολλούς πολιτισμούς για χιλιάδες χρόνια στο παρελθόν. Όμως δεν έμεινε εκεί. Αναφερόμενος στον εθνικό αγώνα της Τουρκίας σε αυτά τα εδάφη που βίωσαν τον πόνο της κατοχής μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τον χαρακτήρισε αποτελεί σύμβολο της Εθνικής Βούλησης ώστε να μην αντιμετωπίσει ξανά η χώρα μια τέτοια καταστροφή. Ωστόσο, ο αγώνας μας δεν τελείωσε με την εκδίωξη του εχθρού από τα εδάφη μας και ρίχνοντάς τον στη θάλασσα από τη Σμύρνη, συνέχισε προκλητικά. Οι περιοχές του Μαρμαρά και του Αιγαίου, που συμπεριλαμβάνεται και η Σμύρνη, είναι τα εδάφια που φυτεύτηκαν οι πρώτοι σπόροι, τα πρώτα θεμέλια και τα πρώτα βήματα της χιλιόχρονης ύπαρξής μας. Έχουμε εργαστεί σκληρά και έχουμε κάνει πολλές θυσίες για να τα διατηρήσουμε ως πατρίδα μας αυτά τα αρχαία εδάφη, τα οποία φιλοξένησαν πολλούς πολιτισμούς για χιλιάδες χρόνια στο παρελθόν. Ο εθνικός αγώνας που διεξάγαμε σε αυτά τα εδάφη, που βίωσα τον πόνο της κατοχής μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποτελεί σύμβολο της βούλησής μας για να μην αντιμετωπίσουμε ξανά μια τέτοια καταστροφή. Ωστόσο, ο αγώνας μας δεν τελείωσε με την εκδίωξη του εχθρού από τα εδάφη μας και ρίχνοντάς τον στη θάλασσα από τη Σμύρνη. Πίσω από τις προσπάθειες που καταβάλουμε για τον ειρηνικό τερματισμό του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου υπάρχει μια αλήθεια. Η απόφαση που έλαβε χθες το Διεθνές Δικαστήριο για το θέμα αυτό αποτελεί ουσιαστικά τον απόϊκο της κραυγής μας που λέει ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από 5. Καλούμε για άλλη μια φορά το Ισραήλ να ακούσει τη φωνή της διεθνούς κοινότητας και των θεσμών και να σταματήσει τις επιθέσεις και τις σφαγές του το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.